Νομίζω ότι θα ήθελες και εσύ να πεις δύο λόγια για το γεγονός ότι αυτή την ώρα το πατριωτικό εθνικιστικό μέτωπο της πατρίδας είναι ορφανό, να το πω εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον όσον αφορά μια ηγεσία ή μια κομματική ομάδα. Για το Μάκη το Βορύδη τι να πω. Διότι, διότι με την κίνηση την οποία έκανε ο ίδιος, στην ουσία, κατά την άποψη όσων είναι στον εθνικιστικό χώρο, όχι στη Χρυσή Αυγή, στο χώρο της πατριωτικής εθνικιστικής λογικής και φιλοσοφίας, όχι του ναζισμού ή εθνικοσοσιαλισμού, να το πω, όπως και εσύ το προσδιορίσες, που έχει τεράστια διαφορά. Φυσικά. Διότι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του και το έθνος του παραπέμπει προς τον Ιωάννα Δραγούμη, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό, και όχι στον Χίτλερ. Ακριβώς. Και μια φράση που ήθελα να πω πριν του Ιωάννα Δραγούμη είναι ότι η διαφορά μας με τους σοσιαλιστές, όπως είπε ο Ιωάννας Δραγούμης. Να συμπληρώσω, και όχι στον Χίτλερ και στον Νίτσε. Ο Νίτσε ήταν ένας μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος. Συμφωνώ, αλλά να ξέρουμε τα όρια. Αν κάποιοι τον εξήγησαν κατά το δικό τους τρόπο, δεν φταίει ο Νίτσε από αυτά που έγραφε. Ίσα-ίσα ο Νίτσε έγραψε μεγάλα υψηλά νοήματα. Ούτε ο Ιωάννας Δραγούμης φταίει, γιατί ο Παπανδρέου πήρε όσα ήθελε να πάρει. Έτσι, και ο Τσίπρας ακόμα παίρνει πράγματα από τον Ιωάννα Δραγούμη, και ας μη φαίνεται και υπερβολή για όσους ξέρουν. Τώρα προσβάζει τον Ιωάννα Δραγούμη, διότι ως γνωστόν η αριστερά και δει η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ καμία σχέση δεν έχει με την ιδέα του έθνους και του ελληνικού πατριωτισμού. Όχι, μίλησε ο κύριος Τσίπρας, μίλησε για πατρίδα. Γιατί το λες αυτό? Και τότε ο κύριος Τσίπρας προδίδει την ιδεολογία του. Επειδή η ιδεολογία του είναι διεθνιστική. Δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη έθνος και με την έννοια έθνος. Γι' αυτό έχει τσακωθεί και με την κυρία Παπαρίγα. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί τη βγαίνει από δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωάννας Δραγούμης έλεγε ότι εμείς που αγαπάμε την πατρίδα μας δεν σκεφτόμαστε με το στομάχι. Αλλά με την ψυχή, με την καρδιά. Ακριβώς. Ο Ιωάννας Δραγούμης έχει παίξει ρόλο, γιατί στη δική μου προσωπική ιδεολογική αναζήτηση έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Σε σένα δεν ξέρω πώς τον βλέπεις. Νομίζω ότι τα γραπτά του Ιωάννα Δραγούμη είναι αυτά που με συγκλώνησαν περισσότερο στη ζωή μου όταν τα διάβασα, όπως και του Περικλή Γιαννόπουλου, όπως και τελευταίως τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Δηλαδή, νομίζω αν μου ζητούσε κάποιος να του αναφέρω δύο-τρεις συγγραφείς, ξέρω εγώ, που με έχουν επηρεάσει, είναι αυτοί οι τρεις. Να πω λοιπόν για τον Μακρυγιάννη, για τον πατέρα, τι να πω, κανένα σχόλιο. Να σου πω μόνο από μια φράση που γράφει κατά κόρον στα απομνημονεύματά του ο μεγάλος στρατηγός, μου γεννήθηκε ιδέα να γράψω ένα βιβλίο. Καταρχήν έγραψε ένα ποίημα. Αν διαβάζεις τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, θα δεις ότι αναφέρει συχνά όταν θέλει να ορκιστεί σε κάτι για να του δώσει μεγαλύτερη έμφαση και να πει ότι είναι αλήθεια, λέει «Μα την πατρίδα». Λοιπόν, επηρεασμένος και εγώ λοιπόν από αυτό, έγραψε ένα ποίημα, το οποίο το ονόμασα «Μα την πατρίδα», και έβγαλε ένα μικρό βιβλιαράκι με 13 ποίηματα, τα οποία αναφέρονται στην πατρίδα, και ο γενικός τίτλος είναι αυτός, «Μα την πατρίδα». Πού μπορεί κάποιος, άμα θέλει, να το προμηθευτεί? Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε καταρχήν από τις εκδόσεις Πελασγός του Γιάννη του Γιαννάκαινα, σημαντικότατος εκδοτικός οίκος στην Αθήνα, ο οποίος ασχολείται με ιστορικά και πατριωτικά θέματα, με πληθώρα εκδόσεων. Ο Γιάννης ο Γιαννάκαινας διατηρεί και το βιβλιοπωλείο, το οποίο το έχει ονομάσει «Η Αλληλεγγύη των Φίλων». Να θυμίσω ότι στους ακροατές σου ότι το βιβλιοπωλείο του Γιάννη του Γιαννάκαινα έχει καεί πάμπολες φορές από τους αναρχικούς και από τους δημοκράτες αριστερίζοντες, το «δημοκράτες» με πάρα πολλά εισαγωγικά. Ονομάζεται «Η Αλληλεγγύη των Φίλων» και βρίσκεται στην Χαριλάου Τρικούπε 14 στην Αθήνα. Από εκεί διατίθεται το βιβλίο μου, και βέβαια κάποια αντίτυπα έχω κι εγώ, τα οποία τα δίνω στους φίλους μου, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι, ναι, πριν πούμε για τον Ιωάννα Δραγούμη μια λέξη. Τι θα απαντούσες και σε αυτή την κυρία Κιτσοπούλου και στους αναρχικούς και στους κομμουνιστές και στους διεθνιστές, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του ο καθένας να υποστηρίζει την ιδεολογία του και να υπερασπίζεται, είναι δικαίωμά του. Στη δημοκρατία όλα επιτρέπονται, αλλά μέχρι εκεί που δεν ενοχλούν τους άλλους. Όλα έχουν και υποχρεώσεις και δικαιώματα μέσα στη δημοκρατία και όρια. Και σήμερα ο σεβασμός, που είναι απαραίτητο στοιχείο και αρετή της δημοκρατίας, έχει εκλείψει. Ένας ο οποίος πιστεύει στην πατρίδα του και στο έθνος του, αλήθεια, για έναν προφανώς αριστερό ή έναν αναρχικό, φοβάται μια Ελληνίδα, ας πούμε, να συνάψει σχέση με έναν Νέγρο? Είναι δηλαδή φοβικό το σύνδρομο που οδηγεί έναν άνθρωπο να είναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Εθνικιστής ή πατριώτης ή κάτι άλλο? Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι ποιήσοι είμαστε, πρέπει να είμαστε απέναντι στον νόμο και στα δικαιώματα. Πού είναι το σημείο στο οποίο πατάνε, ας πούμε, όσοι είναι απέναντι από το έθνος και απέναντι από την πατρίδα? Το έχεις αναλύσει αυτό, το έχεις σκεφτεί? Πού είναι το ζήτημα? Φυσικά, γιατί το έχω αναλύσει και το. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και σύγκρουση? Τι σημαίνει, ας πούμε, διεθνισμός? Δηλαδή,
ξαφνικά κάποιος ξεχνάει ότι έχει οικογένεια. Διεθνισμός σημαίνει ότι δεν είμαι παιδί της οικογένειάς μου, είμαι παιδί του κόσμου. Παράδειγμα, εγώ λέω εγώ μια ερμηνεία, έτσι. Ναι. Έτσι όπως μου έρχεται πρόχειρη στο μυαλό. Ναι. Δηλαδή η κυρία Κετσοπούλου, ας πούμε, η οποία προφανώς δεν ανήκει στον πατριωτικό και κυστικό χώρο. Αυτό είναι και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είναι φανερό. Είναι φανερό. Όταν μιλάει, ας πούμε, για νέγρους και λέει την κόρη μου θα έρθει. Δεν ξέρω αν έχει κόρη, γιατί θα πρέπει να μας το πει και αυτό. Δεν το ξέρουμε. Αλλά και γιατί έχει αυτή τη δημοκρατική αντίληψη να προτείνει στην κόρη της να πάει με νέγρο και δεν αφήνει την ίδια την κόρη της να επιλέξει η ίδια με ποιον θέλει να πάει. Γιατί εδώ προτείνει σε ένα ολόκληρο λαό τι θα κάνει. Εν είδη αυτοκράτορα. Και αυτό είναι απίστευτο. Λέω λοιπόν, εμφανίζεται λοιπόν σαν προωθημένη η άποψή της ότι πάτε σχήλια λέστε και ελαστικά με δίνετε και προτείνω και στο παιδί μου να πάει με όποιον να είναι για να κάνει. Όχι να πάει με όποιον να είναι, να πάει με κάποιον για να βελτιώσει τη ράτσα, να κάνουμε μπασκετμπολίστες. Πρόσεξε, ωραία. Πρόσεξε το σκεπτικό. Ωραία. Και λέω εγώ τώρα, ο ταπεινός και ο φτωχός, και μην μου πεις πάλι ότι μακρηγορώ. Ο Χίτλερ το ίδιο δεν έκανε. Δηλαδή, όταν οι αριστεροί αγγίζουν το Χίτλερ, αυτό πώς λέγεται. Διότι αυτό είναι φασισμός, το να προτείνεις την πιο προσωπική επιλογή ενός ανθρώπου, να του προτείνεις τι θα κάνει. Εγώ δεν τολμώ να πω στο παιδί μου κάτι τέτοιο. Στην κόρη μου ή στο γιο μου. Όπως σου έχω πει στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν είναι οξύμορο. Όπως σου έχω πει στο παρελθόν, ναι. Ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων. Η κυρία Κετσοπούλου δεν έκανε τίποτα άλλο από το να το επιβεβαιώσει. Όπως το επιβεβαιώνουν κάθε μέρα οι ομοειδεάτες της. Η κυρία Κετσοπούλου είναι ελεύθερη το παιδί της ή και η ίδια αν θέλει να παντρευτεί όποιον θέλει και να κάνει παιδιά με όποιον θέλει. Είτε αυτός είναι μαύρος, κίτρινος, άσπρος, γύφτος ή οτιδήποτε. Είναι δικαίωμά της. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τα έθνη εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες, όχι μόνο με επιμειξίες μεταξύ τους. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, δεν αποκλείει κάποιος ότι κάποιος προγονός του μπορεί να είχε να είναι άλλης εθνικότητας. Αυτό δεν το αποκλείει κανένας. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση αυτό να αποτελεί βασική επιλογή ενός έθνους. Διότι τότε οδηγείται στην αυτοκτονία. Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν το ελληνικό έθνος αποφασίσει να αυτοκτονήσει, να μας το πούνε ότι εμείς έχουμε αποφασίσει το ελληνικό έθνος να αυτοκτονήσει, να μην υπάρχει. Ελάτε να επιμειχθούμε ομαδικώς με άλλα έθνη, ώστε να μην υπάρχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το θέλουν αυτό. Πώς να γίνει τώρα. Δηλαδή, η κυρία Κετσοπούλου έχει το δικαίωμα να θέλει ένα γαμπρό μαύρο. Εγώ γιατί δεν έχω το δικαίωμα να έχω ένα γαμπρό λευκό, έναν Έλληνα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καζαντζάκι έχει διαβάσει η κυρία Κετσοπούλου. Αφού είναι τόσο καλλιτέχνης, Καζαντζάκη έχει διαβάσει, που καλούσε τους Έλληνες μέσα από τα γραπτά του να κρατήσουν τη ράτσα τους. Κωστή Παλαμά έχει διαβάσει, κυρία Κετσοπούλου, που δήλωνε ότι είμαι εθνικιστής και αγαπάω την πατρίδα μου. Είναι παρεξή. Τον Ηρόδοτο σίγουρα δεν τον έχει διαβάσει, όπως δεν έχει διαβάσει και τον Αριστοφάνη, άσχετα αν θέλει να τον μιμηθεί. Λοιπόν, να την πληροφορήσουμε, αποτελεί ένα κακέκτυπο το Αριστοφάνη. Προσβάλλοντας έναν εθνικό ήρωα, τι καταφέρνει η κυρία Κετσοπούλου, τι κάνει με αυτό το πράγμα. Και επειδή με ρώτησες πριν γενικά για τους αριστερίζοντες, γιατί για μένα αριστεροί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, υπάρχουν αριστερίζοντες. Λοιπόν, τα θέματα που τίθονται στην διένεξη που έχω, μάλλον δεν είναι σωστή η λέξη διένεξη, γιατί εδώ υπάρχει βασική αντίθεση και βασική διαφορά στην κοσμοαντίληψη που έχουμε ο καθένας. Οι δύο ιδεολογίες, ο εθνικισμός και ο διεθνισμός. Λοιπόν, θα ήθελα να τους πληροφορήσω ότι καταρχήν τίθονται και νομικά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ καπιταλιστικού συστήματος και διεθνισμού. Διότι και το καπιταλιστικό σύστημα, η λογική και η φιλοσοφία των αγορών, των ελεύθερων αγορών, στην ουσία οδηγεί στην ίδια εκμάβληση και συνειδήσεων και ηθών και εθνών. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε να συναντιέται το καπιταλιστικό σύστημα με την αριστερή κομμουνιστική ιδεολογία. Είναι η μεγάλη συνάντηση, ο μεγάλος αραβώνας. Ναι. Έχω όμως και μία ερώτηση από το Σύνδεσμο της Αυστραλίας, από τους μαθητές που ακούν την εκπομπή, ναι. Και το Γιάννη. Ολοκλήρωσε για να σου την κάνω. Ναι, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από την ιδεολογική διαφορά, τη βασική ιδεολογική διαφορά, διότι εμείς θέλουμε να υπάρχει το ελληνικό έθνος στη συνέχεια του, όπως υπάρχει τόσες χιλιάδες χρόνια, και είναι ωραίο που υπάρχει και είναι ωραίο που υπάρχουν τα έθνη και πρέπει να υπάρχουν τα έθνη, γιατί τα έθνη μεγαλουργούν. Ιων δραγούμης. Και τέλος. Από εκεί και πέρα τίθονται και νομικά ζητήματα. Το ελληνικό έθνος δημιούργησε το ελληνικό κράτος με κάποιους νόμους για τους οποίους πεθάναν άνθρωποι γι' αυτό. Να σου αναφέρω εδώ ότι ο γίγαντας της σκέψεως,
ο Σοκράτης, ο μεγάλος Σοκράτης, πέθανε για αυτό το λόγο. Διότι θέλησε να δώσει το παράδειγμα στους νέους ανθρώπους, στους μαθητές του, ότι σέβεται τους νόμους, τους νόμους της πολιτείας. Είναι ο μόνος δάσκαλός μου μαζί με τον Ιησού, ο λόγος του Ιησού, έτσι, όχι το ότι έγινε μετά, αλλά ο λόγος του Ιησού και ο λόγος του Σοκράτη είναι αυτοί οι δύο λόγοι που με οδήγησαν να υπάρχω ακόμα μέχρι σήμερα για μισό σχεδόν αιώνα σε αυτό τον πλανήτη και ευχαριστώ που υπήρξαν. Μα είναι της πάση γνωστό ότι ο Σοκράτης θεωρείται από όλους τους χριστιανούς και μείως ο προχριστόν προφήτης. Ακριβώς. Είναι μεγάλη κουβέντα για τον Σοκράτη. Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνω την ερώτηση πρώτα και να ακούσουμε ένα τραγούδι, να σου δώσω χρόνο έτσι να το σκεφτείς κλπ. Ή να ακούσουμε ένα τραγούδι και. Όπως θέλεις, όπως δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι.